Λέει λοιπόν ο κ. Σαλαφούς και λένε στον Sky, κατ' υπερβολήν ίσως, ότι η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ ηθική αυτούργη, δεν σας κατηγορούν για φυσικούς. Ναι, ναι, ξέρω καλά. Μας έδειξαν. Ξέρω καλά τι θυμαίνει. Σε ποιον έδειξαν. Μας έδειξαν ναι, σε αυτούς ποιον, που αυτοί τι, προχώρησαν. Ποιον εξυπηρετούν αυτοί. Δηλαδή τι τώρα είναι, μετά το επεισόδιο αυτό, ποιο θα εξυπηρετηθεί, ποιο θα κερδίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει. Ότι μπορεί να είναι προβοκάτσια. Απολύτως. Να εξυπηρετηθούν ποιοι. Ποιο θα εξυπηρετηθεί δηλαδή με αυτή την ενέργεια. Ποιο έδωσε το δικαίωμα αυτού να αναλαμβάνουν να καθαρίζουν απέναντι σε οποιαδήποτε κατά τη γνώμη του αδικία ή παρατυπία. Ποιο σου έδωσε το δικαίωμα. Αν είναι οι λεγόμενοι λαϊκοί αγωνιστέ, δεν ξέρω τι είναι. Καταρχήν δεν είναι νορμάλ. Δεν είναι φυσιολογική άνθρωπη. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση να είναι και προβοκάτσια. Απολύτως. Εγώ προσωπικά πιστεύω είναι μόνο προβοκάτσια. Διότι από το αποτέλεσμα θα κρυθεί αμέσως. Ποιον ωφελεί αυτό το πράγμα. Ποιον θα ωφελήσει. Κύριε Κακάλη. Προβοκάτσια, ότι ίσως είναι προβοκάτσια, λέει ο κ. Σμαντή. Μπορούσε να είναι και προβοκάτσια, αλλά νομίζω ότι από αυτά που είπε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι μένουν πολύ λίγα πράγματα να πω εγώ. Καταρχήν, όλος αυτός ο λόγος και όλη αυτή η έκφραση που υπήρξε μέχρι τώρα, καταδεικνύει το γεγονός ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να μην θέλουμε να διχάσουμε, να μην θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες στην κοινωνία πόλωσης και να εμφανιστούμε ότι εμείς είμαστε η εξουσία η οποία μπορεί να έχει, αν θέλετε, και να δίνει μια κατεύθυνση και στον ίδιο τον κόσμο το τι θα παρακολουθεί, πώς θα το παρακολουθεί.